Θα επιστρέψουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής για να μεταφερθούμε αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Κοντά μας είναι ο υποψήφιος Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, επικεφαλής της παράταξης Νέα Γενιά Νέα Πορεία, ο κύριος Δημήτρης Τσούφης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά, κύριε Τσούφη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε κοντά μας. Κύριε Τσούφη, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση στον πρώτο βαθμό. Σαφώς, αν ξεκινήσω να εξιστορώ την ενασχόλησή σας με τα αυτοδιοικητικά, θα φάμε πάρα πολύ ώρα, θα χρειαστούμε τη μισή εκπομπή, γιατί πάμε πάρα πολύ πίσω από το βαθμό της νομαρχίας ακόμη, από το θεσμό της νομαρχίας, που ήσασταν νομαρχιακός σύμβουλος σε πάρα πολλές επιτροπές, σε πάρα πολλές θέσεις. Υπηρετήσατε την αυτοδιοίκηση τα τελευταία πόσα, 17 χρόνια, 18. Από το 98. Από το 98. Τα τελευταία 20 χρόνια, λοιπόν, 21. Σήμερα όμως διεκδικείται εκ νέου το Δήμο Νέας Προποντίδας, τον Καλλικρατικό Δήμο Νέας Προποντίδας, όπως διαμορφώθηκε το 2010, και δίνεται τη μάχη. Πόσοι υποψήφοι είστε τώρα, 4-5? Από όσο με θέση να γνωρίζω, σίγουρα είμαστε τρεις. Και από ό,τι ακούγεται θα υπάρξει και τέταρτη υποψηφιότητα. Αλλά μέχρι να τη δούμε. Την Κυριακή θα φανεί ούτως ή άλλως με την κατάθεση. Σε δύο μέρες από σήμερα. Σε δύο μέρες με την κατάθεση στο πρωτοδικείο. Ποιο είναι το ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτής της εκλογικής διαδικασίας, αυτής της εκλογικής μάχης για εσάς, κύριε Τσούφη? Τι ιδιαίτερο έχουν αυτές οι εκλογές? Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, μετά από 5 χρόνια τα οποία δώσαμε πολύ και έντονη μάχη μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια και όχι μόνο όλα αυτά τα χρόνια, αρκεί να θυμίσω στους φίλους τηλεθεατές ότι την προηγούμενη φορά είχαμε χάσει την εκλογική διαδικασία για 95 ψήφους, για 92 ψήφους συγκεκριμένα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια δώσαμε μια μάχη που πραγματικά ο κόσμος την έχει καταγράψει, την έχει εκτιμήσει, την αξιολογεί. Και αυτό μας έχει δώσει δύναμη τόσο εμάς όσο και τους συνεργάτες που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο για να κάνουμε αυτά τα οποία δυστυχώς δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή πραγματικά πιστεύω ότι ο Δήμος Νέας Προποντίδας είναι ο πλέον κατεξοχήν Δήμος που θα πρέπει να είναι πρότυπο όχι μόνο στην Χαλκιδική ή στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, που δυστυχώς δεν έχουν γίνει πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Εμείς λοιπόν βάζουμε καταθέτουμε τις απόψεις μας, καταθέτουμε το όραμά μας, γιατί πραγματικά εκτιμούμε ότι ο κύκλος της σημερινής διοίκησης έχει κλείσει. Πρέπει να φύγουμε από το καθεστώς της απλής διαχείρισης ενός Δήμου και πρέπει να αλλάξει ριζικά και ουσιαστικά. Mm-hmm. Κύριε Τσούφη, για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει, η Νέα Προποντίδα, ο Δήμος Νέας Προποντίδας εκτείνεται από τη Νέα Ηράκλεια μέχρι και τη Νέα Ποτίδεια. Είναι το κομμάτι που περιλαμβάνει τα Μουδανιά, την Καλλικράτεια, την Τρίκλεια, όλες αυτές τις περιοχές, ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο, για το οποίο θα μιλήσουμε στην συνέχεια, και φτάνει και μέχρι την γέφυρα της Ποτίδειας. Όλος αυτός ο πλούτος γης και θάλασσας είναι αυτός που καλείστε να διαχειριστείτε την επόμενη μέρα των εκλογών, αν εκλεγείτε. Θέλω λίγο να πάμε στην καρδιά αυτού του Δήμου, που είναι τα Νέα Μουδανιά, και να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες για την πόλη των Νέων Μουδανιών και γιατί σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο έχετε αντιπολιτευτεί τόσο ισχυρά την λήψη δανείου από την παρούσα διοίκηση του Δήμου Νέας Προποντίδας για τις αναπλάσεις, που σύμφωνα με την διοίκηση ήταν ένα έργο απαραίτητο, γιατί δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από κάπου αλλού. Αναπλάσεις και ασφαλτοστρώσεις. Καταρχήν, ευχαριστώ για το σημαντικό ερώτημα το οποίο μου κάνετε και πρέπει να αναφερθώ και να ξεκαθαρίσω το εξής. Δεν είμαστε κατά των έργων. Δεν είμαστε, είμαστε οι τελευταίοι που θα είμαστε κατά των έργων. Αλλά είμαστε υπέρ των έργων τα οποία έχουν αναπτυξιακό και αποδοτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί λοιπόν μετά από τόσα χρόνια όσο έχει τραβήξει η χώρα μας από τα δάνεια και από τα μνημόνια, να πηγαίνει με μεγάλη ευκολία ο Δήμος να παίρνει ένα δάνειο της τάξης 17,5 εκατομμυρίων και να κάνει έργα βιτρίνας και να κάνει έργα τα οποία είναι όλα μέσα στη γη, να κάνει πασαλήματα της τελευταίας στιγμής, να κάνει έργα τα οποία έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό το δεύτερο εξάμεινο του 18 και το πρώτο εξάμεινο του 19, δηλαδή την προεκλογική περίοδο. Και βέβαια αυτά τα έργα να γίνονται με βιασύνη, να μην εφαρμόζονται ούτε καν αυτές οι μελέτες όποιες υπάρχουν, να μην υπάρχει σωστή επίβλεψη, ήδη πολλές ασφαλτοστρώσεις που ήδη έχουν γίνει έχουν χαλάσει, ήδη πλάκες ξεκολλάνε. Μιλάτε τώρα μέσα στα Νέα Μουδανιά αυτές και στα εικόνες. Νέα Μουδανιά και στην Τρίγια και στην Καλλικράτεια. Άρα λοιπόν δεν είμαστε κατά των έργων. Είμαστε κατά των συγκεκριμένων έργων και με τον τρόπο τον οποίο κατασκευάζονται. Αυτό λοιπόν που θέλαμε και ήταν και το σωστό, θα μπορούσαν να γίνουν αναπτυξιακά ανταποδοτικά έργα, να φέρουν έσοδα στο Δήμο, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, να προσελκύσουν επενδυτές και όχι να μπει
υποθήκη η περιουσία του Δήμου, να μπει υποθήκη η ΚΑΠ, η μισθοδοσία των υπαλλήλων και η περιουσία του Δήμου. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε υπέρ των έργων όταν τα έργα αυτά γίνονται σωστά και με διαφάνεια. Και βέβαια θα ήταν παράληψη μου να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι ακούμε από τη σημερινή διοίκηση ότι δεν είναι μόνο τα έργα των 17,5 εκατομμυρίων, υπάρχει ένα αφήγημα ότι αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα στο Δήμο 180 εκατομμυρίων. Από πού προέρχονται αυτά τα λεφτά? Λοιπόν, το λιγότερο που έχω να πω είναι αστείες αυτές οι τοποθετήσεις. Βέβαια, αν προσθέσουμε τα έργα τα οποία ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια, είτε σε επίπεδο μελετών, είτε πριν 10 χρόνια, είτε έργα ακόμα πριν φτάσουμε στον Καλλικράτη, είτε επί Καλλικράτη Δημαρχίας Δαμιανού ή Ορδανίδη, το αείμνηστο, είτε μελέτες που έγιναν, είτε που πρόκειται να γίνουν, που είναι σε εξέλιξη. Και βέβαια θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι από αυτά τα έργα που έχουν συμπληρωθεί στο δάνειο, υπάρχουν έργα, πολλά από αυτά, δηλαδή όπως είναι οι παιδικές χαρές, όπως είναι οι αναπλάσεις, έχουν μπει σε άλλη δημιόμορη στη Χαλκιδική, τα έχουν βάλει στο Φιλόδημο. Άρα λοιπόν η σημερινή διοίκηση τι βιάστηκε και δεν περίμενε να τα βάλει στο Φιλόδημο όπως έκαναν άλλοι όμοροι δήμοι στη Χαλκιδική και τα πραγματοποιεί με τη μορφή δανείου. Νομίζω ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας υπάρχει σε αυτά τα έργα, αν λάβουμε υπόψη ότι αλλάζουν την αισθητική μιας περιοχής. Όλα, με σκοπό να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο. Όλα, κυρία Σμερνή, όλα είναι σχετικά. Το θέμα είναι τι προτεραιότητες δίνει ο καθένας. Αυτό το οποίο έχω να πω ότι ειδικά στα Νέα Μεδονιά, όπως αναφερθήκατε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια αγανάκτηση του κόσμου, όχι μόνο των κατοίκων των Νέων Μουδανιών και των επαγγελματιών, γενικά και των επισκεπτών, διότι δεν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ. Κάνεις αναπλάσεις αφού φροντίσεις εκ των προτέρων και διασφαλίζεις θέσεις. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για το πάρκινγκ στο ανοιχτό θέατρο. Όχι, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο ανοιχτό θέατρο και όχι μόνο δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και όταν θα ολοκληρωθούν από τα 500-800 αυτοκίνητα που έπαιρνε, η θέση είναι 95. Άρα λοιπόν ο κόσμος έρχεται στα Μουδανιά, δεν βρίσκει να παρκάρει και φεύγει. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια άλλες μικρότερα πάρκινγκ, όσες φορές προτείναμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω μέχρι να τελειώσουν όλες αυτές οι εργασίες της ανάπλασης, δυστυχώς δεν βρήκαν ανταπόκριση από τη σημερινή διοίκηση. Για μας η θέση στάθμευσης, η καθημερινότητα, η δυνατότητα πρόσβασης στους πεζούς. Είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία νομίζω θα πρέπει η κάθε δημοτική αρχή να τα βλέπει με τεράστια υπευθυνότητα και όχι με προχειρότητα. Mm-hmm. Θέλω να σταθούμε λίγο σε κάποια σημεία του δικού σας προγράμματος, κύριε Τσούφ, που έχουν να κάνουν και με τον πρωτογενή τομέα και με τον τουρισμό. Έχετε παρουσιάσει ξεχωριστές εκδηλώσεις στις τρεις πρώην δημοτικές ενότητες σε αυτά τα σημεία και έχετε αναφερθεί αναλυτικά απευθυνόμενος προς τους δημότες. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς σκέφτεστε και να συνδέσετε αυτά τα δύο, και τον πρωτογενή και τον αγροτικό τομέα και μαζί με τον τουρισμό, και κυρίως για τον αγροτικό τομέα που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου, τι επιμέρους προτάσεις έχετε? Καταρχήν, εμείς σαν Δημοτική Παράταξη, από την επιμονή των εκλογών και όχι μόνο προεκλογικά το τελευταίο διάστημα, έχουμε κάνει διάφορες δράσεις, διάφορες ημερίδες που πραγματικά έχουμε κεντρήσει το ενδιαφέρον των πολιτών και των δημοτών του Δήμου Νέας Προποντίδας. Θα μπορέσω να αναφερθώ όσο πιο επιγραμματικά μπορώ όσο αφορά το κομμάτι του πρωτογενή τομέα, διότι δεν είναι μόνο να πεις κάποια πράγματα στον πρωτογενή τομέα ή στον τουρισμό. Το ιδανικό είναι να μπορέσεις να παντρέψεις και τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Και ειδικά εμείς, όπως είναι ο Δήμος Νέας Προποντίδας, όπως πολύ σωστά αναφέρεται πριν, είναι ένας Δήμος που έχει και τους δύο πυλώνες ανάπτυξης, και τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα, καταρχήν για μας πρωτίστως σημασίας είναι η δημιουργία γραφείου αγροτών που θα λειτουργεί σαν γραφείο πληροφοριών στο Δήμο. Είναι η κατάργηση του παράνομου τέλους, πάγιου τέλους όσον αφορά το κομμάτι της άρδευσης καταρχήν, αλλά και της ίδρυυσης. Και όχι μόνο παράνομο τέλος πάγιο, αλλά και η κατάργηση του παράνομου ΦΠΑ. Γιατί εισπράττει 24%, ενώ το ΦΠΑ στο νερό είναι 13%. Από εκεί πέρα είναι μείωση του κόστους του κυβικού στην άρδευση, αξιοποίηση και ορθολογισμός των ήδη υφιστάμενων γεωτρήσεων των οποίων υπάρχουν, δημιουργία λιμνοδεξαμενών. Επαρκεί το αρδευτικός δίκτυο σήμερα στο Δήμο? Εγώ νομίζω ότι αν γίνει καταρχήν ένας ορθολογισμός δεν επαρκεί. Γιατί οι ανάγκες και ειδικά τα νέα παιδιά έχουν γυρίσει πλέον στο πρωτοκίνητο με τα νέα παιδιά. Νομίζω ότι αν καταρχήν γίνει ένας ορθολογισμός
και να υπάρχει με καινοτόμες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε σαν διοίκηση, έτσι ώστε να υπάρχει ορθολογισμός στην διαχείριση του νερού, δημιουργία λιμνοδεξαμενών, δημιουργία μικροφραγμάτων στους χυμάρους που δεν υπάρχει δυστυχώς κανένα οριοθετημένο ρέμα, όλα αυτά συνδυαστικά και δημιουργώντας μονάδες αφαλάντωσης, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το μιλήσαμε εδώ και αρκετό καιρό, όπως είναι σε άλλες χώρες και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, που χρησιμοποιούν το νερό από μονάδες αφαλάντωσης για να πίνουν κιόλας, πόσο μάλλον να ποτίζουν, και βέβαια την αξιοποίηση του νερού από τους βιολογικούς, που θα δίνονται δωρεάν στους αγρότες. Βέβαια, για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρωτίστως οι βιολογικοί να λειτουργούν. Εδώ πρέπει να αναφερθώ στο γεγονός ότι δυστυχώς η βιολογική από το 2015 έχουμε 2019. Κανένας βιολογικός στο Δήμο Νέας Προποντίδας δεν μπορεί να ανανεώσει τους περιβαλλοντικούς όρους. Με αποτέλεσμα, ούτε του Διονυσίου που είναι ο πιο καινούριος. Ούτε του Διονυσίου, ούτε της Καλλικράτειας, ούτε των Μουδανιών, ούτε της Νέας Ποτίδας δεν μπορούν να ανανεώσουν τους περιβαλλοντικούς όρους, με βέβαια, και δεν μπορούν το νερό να το πάρουν οι αγρότες για να μπορέσουν για άρδευση. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά στοιχεία για μας, που θα δώσουν μια τεράστια ανάσα στους αγρότες. Γιατί το να κάνεις γεωτρήσεις στα 300, στα 400, στα 500 μέτρα είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι ότι ήδη πλέον τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν, στην διαχείριση των υδάτινων πόρων, δεν πρέπει να συνεχιστούν. Η μελέτη για το φράγμα του Χαβρία περιλαμβάνει, δεν αφήνει απ' έξω και το Δήμο Νέας Προποντίδας, έτσι δεν είναι, και τα ωφέλη του έργου όταν κάποια στιγμή, αλλά η παροιμία που λέει η κυρία Σμύρνη, ήμουν νιός και γέρασα. Βέβαια, από ό,τι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, έγιναν κάποιες κινήσεις από την σημερινή κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα, όμως, έχω να αναφερθώ ότι αν μπορέσουν να γίνουν κάποια φράγματα, ας πούμε το φράγμα της Τρίλιας, επί Δημαρχίας Κώστας Γουρή, υπάρχει μελέτη έτοιμη, έγινε επικυρωποίηση. Εδώ και 10 χρόνια δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Το φράγμα της Κρίνης υπάρχει έτοιμο φράγμα επί νομαρχίας, το οποίο, επί εποχής νομαρχίας, το οποίο δυστυχώς, επειδή είναι πολύ αυξημένα τα πάγια και τα τέλη σύνδεσης, ο κόσμος, επειδή εκεί πέρα έχει μικρές ιδιοκτησίες, δηλαδή ο καθένας έχει 3 στρέμματα, 5 στρέμματα, δεν έχει μεγάλες ιδιοκτησίες, είναι ασύφορο στο να συνδεθεί σύν το κόσμο. Αυτά όλα για μας είναι σημαντικά πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε και θα τα επιλύσουμε. Βέβαια, και ένα άλλο έργο το οποίο σε συνεργασία με το Δασαρχείο, ένα φράγμα στο ύψος του Αγίου Πατελήμωνα και σήματα στον δρόμο Αγίου Πατελήμωνα Ασημάδρων, νομίζω ότι και αυτό συνδυαστικά, που είναι έργο του Δασαρχείου, δεν είναι έργο το οποίο θα γίνει μέσα στο ΠΕΠ, δεν είναι έργο που θα το κάνει ο Δήμος, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πολλά σημαντικά πράγματα για να δώσουμε τεράστια ανακούφιση στο τεράστιο πρόβλημα με το νερό. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά τον τουρισμό, είμαστε, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με τεράστιο παραλιακό μέτωπο. Είμαστε δίπλα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Φτάνει ο Δήμος μας μέχρι τα όρια του Σάνι. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι σημαντικό και αξιόλογο από τη σημερινή διοίκηση στον τομέα αυτό. Αρκεί να σας πω μόνο ότι η σημερινή διοίκηση, η Επιτροπή Τουρισμού, συνεδρίασε μόνο μία φορά πριν 5 χρόνια για κατανομή αξιωμάτων. Δεν μιλάμε καταρχήν για ναυαρχίδα στο Δήμο μας, που πρέπει να γίνει παγκόσμιος προορισμός, είναι το Σπύρο Πετραλώνου. Δυστυχώς, 5 χρόνια δεν έγινε, βέβαια, δεν είναι αρμοδιότητα. Είναι στα χέρια του Υπουργείου αυτό, κύριε Σοφωνά. Αλλά θα έπρεπε ο Δήμος να πιέσει, και αυτό που έγινε τώρα, που από τώρα το επόμενο διάστημα έχει κλείσει για να γίνει μια ανακαίνιση, θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια. Νομίζω ότι το Σπύρο Πετραλώνου συνδυαστικά με το γεωθερμικό πεδίο το οποίο υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή του Σπηλαίου, συνδυαστικά με τον ισθμό της Νέας Ποτίδειας, με τον υδροβιότυπο του Αγίου Μάμα, με αρχαιολογικούς χώρους που υπάρχουν στη Νέα Καλλικράτεια, στα Νέα Μουδανιά, στα Νέα Φλογητά. Νομίζω ότι συνδυαστικά με ένα δημιουργία ενός ισχυρού μπραντ όσο αφορά το Δήμο Νέας Προποντίδας, σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων, τον Τουριστικό Οργανισμό της Περιφέρειας, που είναι νομαρχίας, και τους ξενοδόχους, θα μπορεί ο Δήμος Νέας Προποντίδας να συμμετέχει μαζί με αυτούς σε εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό, να φέρει κόσμο, να μπορέσουν έτσι να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδο, να μπορέσει έτσι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε για αυτούς που ασχολούνται έμεσα ή άμεσα με τον τουρισμό, αυτό το γεγονός να εκτιμηθεί διόντως. Και όπως ανέφερα πολύ σωστά πιο μπροστά, ότι είναι για εμάς τεράστια στρατηγική σημασία να μπορέσουμε να παντρέψουμε
τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Δεν νοείται, κυρία Σμυρλή, ο νομός Χαλκιδικής και ειδικότερα η προποντίδα να παράγουν τοπικά προϊόντα και δυστυχώς τα ξενοδοχεία που φέρουν, τουλάχιστον εκεί στην περιοχή των Νέων Μουδανιών και στη Νέα Καλλικράτεια, που φέρουν πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο το καλοκαίρι, έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες που διακτερεύουν, να μην χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα. Εμείς λοιπόν σε αυτό το κομμάτι θα πάρει πρωτοβουλία ο Δήμος και νομίζω ότι θα είναι προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Μία από τις πιο μεγάλες και πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες στη Χαλκιδική είναι στα Νέα Μουδανιά. Μεγάλο οίκου, μεγάλο όνομα, ούτως ή άλλως. Επίσης, στη Νέα Καλλικράτεια έχει πάρα πολύ αξιόλογες ξενοδοχειακές μονάδες και στη Νέα Ποτίδεα ο τουρισμός, τουλάχιστον με τα ενοικιαζόμενα, καλά κρατεί. Θέλω να ρωτήσω λίγο πόσο σημαντική είναι η ακτογραμμή για σας από τα Μουδανιά μέχρι και τη Νέα Καλλικράτεια και τη Νέα Ηράκλεια. Η Ηράκλεια, βέβαια, έχει τα δικά της προβλήματα μετά και θέλω να μου πείτε πριν κλείσουμε κάποια ζητήματα που προκύπτουν εκεί όσον αφορά όλη την περιοχή και το πόσο ασφαλής είναι. Όλη αυτή η ακτογραμμή μπορεί να αναπτυχθεί, να αναβαθμιστεί. Το παράδειγμα του μεγάλου ξενοδοχείου στα Νέα Μουδανιά, του οίκου που αναφέρουμε, και το πώς έχει διαμορφώσει την ιδιωτική παραλία, γιατί μπροστά του πλέον είναι ιδιωτική η παραλία. Έχει γίνει ιδιωτική. Οι λουόμενοι είναι αποκλειστικά της ξενοδοχειακής μονάδας. Οι παρεμβάσεις που έγιναν εκεί, τόσο στην ακτή όσο και μέσα στη θάλασσα, δείχνουν ότι όταν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, το πετυχαίνει. Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις. Μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, αν όχι ενιαία η εκτογραμμή σε πρώτη φάση, να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις, να μπουν ναυαγοσώστες σε κάθε παραλία και φυσικά να διασφαλίσετε και την ποιότητα των νερών. Καταρχήν, βάλατε πολλά θέματα. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε πριν, ότι η Νέα Προποντίδα είναι ένας δήμος που ξεδιπλώνεται από τα όρια μετά το αεροδρόμιο μέχρι και το Σάνι. Σε εγκαταστάσεις του Σάνι προς την Κασάνδρα, μετά τον Ιστμό. Βέβαια, δυστυχώς, η κατάσταση που υπάρχει, όχι μόνο το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι, αν κάνει κάποιος μία βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, βλέπει μπάζα, σκουπίδια, χόρτα, χαλασμένα παγκάκια, σπασμένα φωτιστικά, και γενικά μια κατάσταση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η οποία δεν θα την ήθελε κανείς. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω να πω για μας είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια μελέτη η οποία έγινε στη Νέα Καλλικράτεια, μέχρι ξεκινήσει από εκεί, που την έκανε η ομάδα του καθηγητή του Μετσόβου Πολυτεχνείου, του κ. Αντωνόπουλου, επί δημαρχίας του κ. Γιώργου Αλά, η οποία έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, που δυστυχώς αυτή η μελέτη έχει χαθεί. Αυτή η μελέτη είναι από την Καλλικράτεια μέχρι και την Βεργιά, που λύνει πάρα πολλά ζητήματα. Νομίζω ότι αυτό, να, συνδυαστικά με το όραμά μας να ενώσουμε όλο το παραλιακό μέτωπο, διότι η γεωγραφική θέση που έχει ο Δήμος Νέας Προποντίδας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα που θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει ένας τόπος προσέλκυσης, όπως είναι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη η Χερόνα δίπλα από την Βαρκελόνη, όπως είναι η Χαλκιδική Προποντίδα δίπλα από το αεροδρόμιο της Μακεδονίας, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε να γίνει, επειδή εξυπηρετεί γεωγραφικά. Είναι κοντά. Πέρα από αυτό, και η δημορφία του εδάφους θα μπορούσε να γίνουν, ας πούμε, ποδηλατικοί αγώνες. Να μπορέσουμε να προσελκύσουμε εξειδικευμένους τουρίστες. Θα μπορούσαμε να. Άρα λοιπόν, αναφέρουμε στον ποδηλατικό τουρισμό. Αναφέρουμε στον ιατρικό τουρισμό. Όπως ξέρετε, το κλίμα δίπλα από τη Νέα Καλλικράτεια, που ήδη λειτουργούν τα κέντρα αποκατάστασης, θα μπορούσε να βοηθηθεί από τον Δήμο να δημιουργηθούν επιπλέον τέτοιες μονάδες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Μιλάμε για καταδυτικό τουρισμό. Άρα λοιπόν για μας στόχος είναι να υπάρξει ενιαίο παραλιακό μέτωπο με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Για μας είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε πώς θα το φτιάξουμε, ξέρουμε πού θα βρούμε τη χρηματοδότηση, μπορούμε να το φτιάξουμε και πραγματικά σε αυτό το κομμάτι εγώ αλλά και όλα τα αξιόλογα στελέχη τα οποία απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό μας, κυρία Σμυρνή, νομίζω ότι ο καθένας καταθέτει την εμπειρία, τη γνώση, την τεχνογνωσία, συθέτουμε και πραγματικά προχωράμε μπροστά. Πείτε μου λίγο, γιατί σε 3,5 λεπτά πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τσούφ. Πείτε μου λίγο, ποιο είναι το ζήτημα που σας έχει τεθεί από τους κατοίκους της Νέας Ηράκλειας, τι συμβαίνει στην περιοχή και προκαλεί και την αγωνία και το άγχος των κατοίκων. Κοιτάξτε, να δείτε, εκεί πέρα ένα από το πιο βασικό για μένα και για όλους τους που γνωρίζουν την περιοχή εκεί πέρα είναι ότι δυστυχώς η σημερινή διοίκηση έδωσε, αντί να δώσει τα χρήματα από το δάνειο για να γίνει το παραλιακό μέτωπο, τα προβλήματα που υπάρχουν
με τη στατικότητα, γιατί η θάλασσα τρώει το έδαφος. Ναι. Με αποτέλεσμα, επί σειρά ετών που υπήρχε, ας πούμε, η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κάποια παραλιακά μαγαζιά, τα τελευταία 1-2 χρόνια να μην επιτραπεί. Γιατί είναι και υψομετρική η διαφορά και σε αυτό. Επιπλέον, άρα κρύβει κινδύνους δηλαδή. Και επιπλέον, δεν θα έλεγα στο σημείο εκεί που υπάρχει η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ότι υπάρχει μεγάλη υψομετρική διαφορά, αλλά πιο πάνω στην περιοχή, προς τα όρια, προς την επανομή, βεβαίως υπάρχουν. Ναι, ναι. Και βέβαια, αντί να δοθούν χρήματα έστω από το δάνειο για να γίνει το παραλιακό μέτωπο που να προσελκύσει τουρίστες, γιατί θάλασσα πουλάμε, ήλιο πουλάμε, παραλία πουλάμε, προτίμησε η Δημοτική Αρχή να κάνει ένα έργο της τάξης 1.200.000 για να γίνει η ανάπλαση της πλατείας του χωριού. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τη στιγμή, μάλιστα από όσο προανέφερα, οι αναπλάσεις μπορούσαν να μπουν στο φιλόδημο. Υπάρχει κάποια μελέτη για το θέμα της στατικότητας? Θα επιδιώξετε εσείς να. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μελέτη που αφορά το κομμάτι της στατικότητας, αλλά για εμάς είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Όπως ανέφερα πριν, υπάρχει μελέτη η οποία έχω έρθει σε επαφή με κάποιους συνεργάτες του κυρίου καθηγητή που έχουν κάνει τη μελέτη αυτή πριν από χρόνια. Mm-hmm. Νομίζω ότι. Περιλαμβάνει και αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Από την Ηράκλειο, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, ότι πόσα χρόνια σου έχουν πληρωθεί, πόσα χρήματα. Άρα για εμάς είναι πρωταρχική σημασία να δοθεί λύση και στο το κομμάτι αυτό. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει η νέα διοίκηση να τα αλλάξει. Θα πρέπει να κάνουμε ένα Δήμο ψηφιακό. Θα πρέπει να αναφερθούμε στην κοινωνική πολιτική, ειδικά την ιδιαίτερη περίοδο που περνάμε δύσκολα και πραγματικά πρέπει η αλληλεγγύη να φαίνεται στην καθημερινή επαφή της διοίκησης του Δήμου και οι εποχές που ο Δήμαρχος ήταν απόλυτος μονάρχης έχουν τελειώσει. Και πραγματικά πιστεύω ότι όλα αυτά, το καθένα ξεχωριστά αλλά και όλα μαζί, θα μπορέσουν να βοηθήσουν για να αλλάξουμε το τοπίο της καθημερινότητας. Δυστυχώς, ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει κάνει ταυτονότητα εξωπραγματικά. Δεν σας κρύβω, το γνωρίζετε, πιστεύω, ότι αποφάσισα εγώ και οι συνεργάτες μου και επισκεφτήκαμε πριν 1-1,5 μήνα περίπου τα Τρίκαλα, mm-hmm. για να δούμε από κοντά και να μάθουμε και από τον φίλο Δήμαρχο, θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια, τον κύριο Παπαστεριού και οι συνεργάτες που μας ξενάγησαν και μας είπαν ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μας είπαν κάποια πράγματα, είδαμε από κοντά κάποια πράγματα και νομίζω ότι με πολύ όρεξη, μεράκι, όραμα και δουλειά μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί οι φίλοι τηλεθεατές από την περιοχή που μας βλέπουν να μας εμπιστευτούν και να μας δώσουν τη δυνατότητα να τους υπηρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, θέλω κύριε Τσούφη. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, καλή δύναμη. Την Κυριακή καταθέτετε και εσείς το πρωτοδικείο των συνδυασμών σας. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Σήμερα δεν προλάβαμε για λίγο, 3 ώρα έκλεισε το πρωτοδικείο. Αύριο το πρωί. Αύριο κιόλας. Είμαστε μάλιστα έτοιμοι. Στα τοπικά, τόσο στο δημοτικό σου και στα τοπικά διαμέρισματα και πραγματικά. Θα βγάλετε τοπικά παντού σε κάθε περιοχή. Σχεδόν όλα τα χωριά έχουμε βγάλει. Ναι. Εκτός από κάποια χωριά που υπάρχουν στην ανεξάρτητα. Δώσετε. Υπάρχει ανεξάρτητο ψηφοδελτίο εκεί. Τοπικό που σεβαστήκαμε την επιθυμία κάποιων από εκεί, από την, mm-hmm. τα επιμέρους στα χωριά. Εδώ τελειώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους φίλους συνεργάτες που με εμπιστεύτηκαν, που είναι πάρα πολλοί και πραγματικά θέλω να δώσω έτσι μια ιδιαίτερη έμφαση, ειδικά τα άτομα του συναδέλφου στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι την προηγούμενη φορά μετήχαν στη διοίκηση, τη σημερινή διοίκηση του κ. Καρά και σήμερα είναι μαζί. Αναφέρομαι στην. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τσούφη. Ωραία. Δεν θα αναφέρω στα ονόματα. Θέλω να ευχαριστήσω που έχουμε παντρέψει το παλιό την εμπειρία με το καινούριο. Με και πραγματικά νομίζω ότι ο κόσμος αυτό το βλέπει, το αξιολογεί και θα το κρίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά, καλή σας επιτυχία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς θα επιστρέψουμε με τον υποψήφιο Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντίνου, για τη συνέχεια και την ολοκλήρωση της εκπομπής μας σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.